Καλησπέρα και από μένα. Είμαι μηχανικός λογισμικού και δουλεύω στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και θα σας παρουσιάσω το Search Culture, τον ελληνικό συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αποτελεί εθνική υποδομή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και έχει ως στόχο τη συλλογή, την οργάνωση, τη διάθεση και τη διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγονται από την επιστημονική, ερευνητική και την πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ στηρίζει καταρχάς το πρωτογενές περιεχόμενο με υπηρεσίες όπως τα αποθετήρια, την πλατφόρμα OpenAVECT, που είναι μια πλατφόρμα για λειτουργίες βιβλιοθηκών, και την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων e-publishing. Παράλληλα, όμως, έχει αναπτύξει δύο συσσωρευτές ψηφιακού περιεχομένου, το Search Culture.gr, για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα, που επικεντρώνεται σε περιεχόμενο πολιτιστικής κληρονομιάς, και το Open Archives, που επικεντρώνεται σε επιστημονικό περιεχόμενο. Το Search Culture, λοιπόν, είναι ο ελληνικός συσσωρευτής ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεντρώνει δηλαδή ψηφιακό περιεχόμενο από τους φορείς που το παράγουν μέσω των υποδομών τους, όπως ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια, και το διαθέτει κεντρικά μέσα από μια ανοιχτή πύλη, στην οποία οι χρήστες, μέσω της οποίας μπορούν να αναζητήσουν ψηφιακούς πόρους και στη συνέχεια μέσω συνδέσμων να ανακατευθυνθούν στα αποθετήρια, στις υποδομές σταθερής απόθεσης και διάθεσης που έχουν αναπτύξει οι φορείς παραγωγής του περιεχομένου. Το Search Culture μέχρι στιγμής φιλοξενεί 66 συλλογές από 52 φορείς που περιλαμβάνουν μουσεία, φορείες αρχαιοτήτων, δήμους, αρχεία, πολιτιστικά και ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες. Φιλοξενεί μέχρι στιγμής και ευρετηριάζει 430.000 τεκμήρια. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 600.000 μέσα στο έτος. Τεκμήρια τα οποία περιλαμβάνουν αρχαιολογικά αντικείμενα, λαογραφικά αντικείμενα, βιβλία, χειρόγραφα, έργα τέχνης, χάρτες, βιβλία, αλλά και τεκμήρια άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως εθνικός πάροχος για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Γιουροπεάνα, με το Search Culture να παίζει το ρόλο του εθνικού συσσωρευτή. Μέχρι στιγμής έχουμε στείλει και έχουν δημοσιευθεί στη Γιουροπεάνα πάνω από 108.000 τεκμήρια από 28 συλλογές. Ο αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει τα 700.000. Στηρίζει το Search Culture την ανοιχτή πρόσβαση με την έννοια ότι το 60% των ψηφιακών πόρων που ευρετηριάζει διατίθενται με άδειες χρήσης Creative Commons. Εδώ βλέπετε μια συλλογή από κάποια λογότυπα μερικών από τους 52 φορείς που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στη δράση. Και να πω δύο λόγια για το ξεκίνημα και το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας του Search Culture. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακή σύγκληση και το ΕΚΤ συνεργάστηκαν θέτοντας το πλαίσιο για όλα τα έργα ψηφιακού πολιτισμού της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Αναφέρομαι στις προσκλήσεις 31, 31, 2 και 47. Στοχεύοντας να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νεκρών των πράξεων, να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υποδομών και παράλληλα να διασφαλιστεί η ποιότητα τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και η ανοιχτότητα του ψηφιακού περιεχομένου που θα παραγόταν από τις πράξεις. Συγκεκριμένα, οι στόχοι ήταν πρώτον η επιβολή διαλειτουργικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ όρισε τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης, οι οποίες έπρεπε να ακολουθηθούν από τους δικαιούχους των πράξεων, και ανέπτυξε μια πλατφόρμα, τον Validator, για να διεξάγει αυτοματοποιημένους ελέγχους στις υποδομές και το περιεχόμενο
των δικαιούχων, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές. Ο δεύτερος στόχος ήταν η ένταξη του περιεχομένου σε έναν ενιαίο κατάλογο που θα δημιουργούσε το ΕΚΤ, αλλά και στη Γεωροπεάνα. Το ΕΚΤ λοιπόν ανέπτυξε το Search Culture, το οποίο συσσωρευτής λειτουργεί και ως εθνικός πάροχος για τη Γεωροπεάνα. Εντάχθηκε το περιεχόμενο, δηλαδή με τα δεδομένα και εικόνες προεπισκόπησης από όλες τις πράξεις στον ενιαίο κατάλογο και ολοκληρώνεται και η διάθεσή του στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Ο τρίτος στόχος ήταν η ασφαλής διαφύλαξη του περιεχομένου σε υποδομή του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ λοιπόν ανέπτυξε το σύστημα ασφαλούς διαφύλαξης Preservator. Η υποδομή αυτή είναι από ότι λειτουργεί, σε αυτήν αποθηκεύονται οι ψηφιακοί πόροι και τα μεταδεδομένα που παρήχθησαν στο πλαίσιο των πράξεων. Και η υποδομή αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με το Search Culture, με τον ενιαίο κατάλογο, υπό την εξής έννοια. Οποτεδήποτε παρουσιάζεται πρόβλημα δυσλειτουργίας ή διαλειτουργικότητας σε μία από τις υποδομές των δικαιούχων, αυτομάτως ενεργοποιείται η διασύνδεση των μεταδεδομένων του ενιαίου καταλόγου με τους ψηφιακούς πόρους που έχουμε αποθηκεύσει στην υποδομή ασφαλούς διαφύλαξης. Έτσι, οι χρήστες του Search Culture και της Europeana, για αυτό το διάστημα που παρατηρείται η δυσλειτουργία, εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους ψηφιακούς πόρους. Φυσικά, στόχος ήταν και η υποβολή του παραπάνω πλαισίου και γι' αυτό το ΕΚΤ υπέγραψε πλαίσια συνεργασίας με το Σύλλογο των Δικαιούχων. Ο απολογισμός κρίνεται θετικός, με 43 πράξεις να έχουν ολοκληρωθεί, συγκεντρώνοντας 277.000 τεκμήρια υλικής αλλά και άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μία πράξη, συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, της ΔΕΑΜ, του Υπουργείου Πολιτισμού, ολοκληρώνεται και αναμένεται να προσθέσει ακόμα 500.000 τεκμήρια. Έχουμε αναπτύξει μία ολοκληρωμένη υποδομή συσσόρευσης που καλύπτει τον κύκλο ζωής της συσσόρευσης του περιεχομένου από τη συγκομιδή και τον έλεγχο στο σημασιολογικό εμπλουτισμό του, στην έξυπνη διάθεσή του μέσα από την ανοιχτή πύλη Search Culture και στην ασφαλή διαφύλαξή του. Θα προχωρήσω αυτές τις δύο διαφάνειες για να ολοκληρώσω εντός χρόνου, καθώς τα βασικότερα τα έχω πει ήδη. Εδώ βλέπετε σε αυτή την οθόνη την αρχική σελίδα του Search Culture, όπου φαίνεται και το πλαίσιο αναζήτησης όπου οι χρήστες μπορούν να αναζητούσουν βάσει λέξεις και φράσεις, αλλά μπορούν επίσης να επιλέξουν τέσσερα κριτήρια από δεσμευμένες λίστες λεξιλογίων. Θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια κάποιες δυνατότητες. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης. Στο αριστερό μέρος βλέπουμε τα φίλτρα που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης, προκειμένου να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα και να συγκεκριμενοποιήσει την αναζήτησή του. Αυτή είναι μία εικόνα τεκμηρίου, όπως φαίνεται, μέσα από το Search Culture. Αριστερά βλέπουμε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου. Πάνω αριστερά βλέπουμε τους εμπλουτισμούς που έχει διεξάγει το ΕΚΤ στα μεταδεδομένα, που φαίνονται με ένα διακριτό τρόπο. Ενώ δεξιά βλέπουμε την εικόνα προεπισκόπησης και από κάτω υπάρχει σύνδεσμος ανακατεύθυνσης στην υποδομή του φορέα για να μεταφορτωθεί ο ψηφιακός πόρος, καθώς επίσης και σύνδεσμος ανακατεύθυνσης στην αντίστοιχη εικόνα σελίδα τεκμηρίου στο αποθετήριο του φορέα. Και υπάρχει επίσης και η σήμανση της άδειας χρήσης. Υπάρχουν επίσης σελίδες όπου παρουσιάζονται οι φορείς και οι συλλογές τους. Τώρα, από την αρχή της λειτουργίας του Search Culture, που ήταν στα μέσα περίπου του 2015, συνειδητοποιήσαμε ότι, ειδικά για πολιτιστικό και ιστορικό περιεχόμενο, οι τύποι τεκμηρίου και η χρονολόγηση και οι ιστορικές περίοδοι είναι πολύ σημαντικά μεταδεδομένα, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν για τις υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο αυτό. Εδώ βλέπουμε κάποιους χαρακτηριστικούς τύπους υλικού, όπως αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα κλπ, κατανεμημένα σε μια χρονογραμμή από ιστορικές περιόδους. Αυτό, τέτοιου είδους αναζητήσεις, είναι πρόκληση κυρίως για συσσωρευτές εξαιτίας της ετερογένειας των μεταδεδομένων που συγκεντρώνουν.
Έτσι, για παράδειγμα, για τους τύπους υλικού, κάποιοι φορείς χρησιμοποίησαν, οι φορείς χρησιμοποίησαν διαφορετικούς τρόπους διατύπωσης. Για παράδειγμα, άλλοι φορείς χρησιμοποίησαν διαφορετικές γλώσσες, συνώνυμα, πληθυντικό γενικό αριθμό, εναλλαγή κεφαλαίων ή μικρών γραμμάτων κλπ. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα ετερογένειας έχει να κάνει με τη μεθοδολογία τεκμηρίωσης που έχει υιοθετήσει ο κάθε φορέας. Έτσι, κάποιοι φορείς έχουν χρησιμοποιήσει υπερβολικά γενικούς όρους, όπως για παράδειγμα εικόνα ή μουσιακό έκθεμα, ενώ κάποιοι άλλοι χρησιμοποίησαν υπερβολικά εξειδικευμένους όρους, όπως για παράδειγμα η νοχόη, που είναι ένα συγκεκριμένο είδος αγγείου. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και με την ετερογένεια της χρονικής πληροφορίας στα πρωτότυπα με τα δεδομένα. Εδώ κάποιοι φορείς έχουν χρησιμοποιήσει ιστορικές περιόδους για την τεκμηρίωση της χρονικής πληροφορίας, όπου και αυτές, αφού δεν επιλέχθησαν από κάποιο ενιαίο λεξιλόγιο, πάλι παρουσιάζουν θέματα ετερογένειας. Οι περισσότεροι, ωστόσο, φορείς χρησιμοποίησαν χρονικές τιμές, κάποιες δομημένες, όπως οι ημερομηνίες ή οι χρονολογίες, κάποιες όλες όμως μη δομημένες, προσεγγίζοντας και τη φυσική γλώσσα, όπως για παράδειγμα χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. έως τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Επομένως, έπρεπε με κάποιον τρόπο να ομογενοποιήσουμε όλη αυτή την πληροφορία. Αυτό το κάναμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο εξής. Αναπτύξαμε ένα πιλωτικό σύστημα, το Semantics.gr, όπου το ACT αλλά και άλλοι φορείς να μπορούν να καθιερώνουν, να δημοσιεύουν και να διασυνδέουν λεξιλόγια, ταξινομίες, θησαυρούς και καταλόγους καθιερωμένων ονομάτων. Στη συνέχεια, εμπλουτίσαμε το σύστημα αυτό με ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να εμπλουτίσουμε τα μεταδεδομένα που συγκεντρώσαμε με όρους λεξιλογίων όρων, με λεξιλογίων. Παράλληλα, αναπτύξαμε ένα εργαλείο χρονικής ομογενοποίησης, το οποίο εντάξαμε στο συσσωρευτή. Το εργαλείο αυτό τροφοδοτείται από χρονικά μοτίβα με τη μορφή κανονικών εκφράσεων και μπορεί να εξάγει χρονολογίες από χρονολογίες, δηλαδή έτη ή διαστήματα ετών από τα μεταδεδομένα. Θα προχωρήσω λιγάκι πιο σύντομα. Αυτό είναι το λεξιλόγιο τύπων που δημιουργήσαμε, αποτελούμενο από 159 όρους. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό που κάναμε. Κάθε εγγραφή εμπλουτίστηκε με ένα νέο πεδίο, εκτύπος ονομάστηκε, με όρους από το λεξιλόγιό μας. Έτσι, για παράδειγμα, ο εμπλουτισμός αυτός, όταν ολοκληρώθηκε, μας επέτρεψε να αναπτύξουμε νέους τρόπους αναζήτησης και επιλογής βάσει των ομογενοποιημένων τύπων. Για παράδειγμα, να επιλέξει ο χρήστης στο πλαίσιο αναζήτησης ή στα φίλτρα αποτελεσμάτων τύπου υλικού από ιεραρχικές λίστες και διάφορες άλλες τέτοιες εφαρμογές πλοήγησης. Στη συνέχεια, αναπτύξαμε ένα λεξιλόγιο ιστορικών περιόδων, αποτελούμενο από 94 όρους, επίσης ιεραρχικό και δίγλωσσο. Εδώ ο σκοπός μας είναι να εμπλουτίσουμε κάθε τεκμήριο με δύο νέα πεδία. Το ACT χρονολογία που αποθηκεύει την ομογενοποιημένη χρονολόγηση, δηλαδή έτος ή διάστημα έτους. Και το πεδίο ACT ιστορική περίοδος που έχει αναφορές στο λεξιλόγιο των ιστορικών περιόδων που δημιουργήσαμε. Και τώρα, ανάλογως, αν τα πρωτότυπα με τα δεδομένα τεκμηριώνονταν με ιστορικές περιόδους, αυτές αντιστοιχήθηκαν σε αυτές του λεξιλόγιου μας με το σύστημα Semantics και στη συνέχεια απέκτησαν και την ομογενοποιημένη χρονολόγηση. Αντιστρόφως, τεκμήρια που πρωτοτύπως είχαν τεκμηριωθεί με χρονικές τιμές, αυτές ομογενοποιήθηκαν στο πεδίο έκτη χρονολογία και μετά με βάση το λεξιλόγιο ιστορικών περιόδων, απέκτησαν και αναφορές σε ιστορικές περιόδους. Και το αποτέλεσμα είναι να κάνουμε αντίστοιχες εφαρμογές αναζήτησης και χρονικής αναζήτησης και πλοήγησης, όπως οι χρήστες πλέον μπορούν να αναζητήσουν το υλικό βάσει ιστορικών περιόδων ή χρονολογιών, ημερομηνιών κλπ. Και στα φίλτρα αποτελεσμάτων. Ένα παράδειγμα είναι και το διαδραστικό χρονολόγιο που έχουμε αναπτύξει, που είναι και ιστόγραμμα παράλληλα, όπου οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στο περιεχόμενο ανά αιώνα ή ανά βασική ιστορική περίοδο.
Και βέβαια, αν συνδυάσουμε τους 130 τύπους με τις 94 ιστορικές περιόδους, προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα πλέον ερωτήματα στο περίπου μισό εκατομμύριο τεκμήρια που έχουμε συσσωρεύσει. Μπορεί ο χρήστης, για παράδειγμα, να βρει νομίσματα της Μέσης Βυζαντινής περίοδου ή γλυπτά από την Κλασική εποχή ή ζωγραφικά έργα της Μεσοπολεμικής Ελλάδας. Υπάρχει ένας κατάλογος δημοσιεύσεων για περισσότερες πληροφορίες. Αυτή είναι η ομάδα εργασίας μας, τους οποίους ευχαριστώ επίσης και ευχαριστώ και εσάς.